Κυρίες και κύριοι, επειδή πολλής λόγος γίνεται για την έλλειψη γνώσης των νεοελλήνων σε ζητήματα τα οποία αφορούν την ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας, αλλά και με αφορμή το εθνικό ζήτημα του ονόματος της Μακεδονίας, εμείς απευθυνθήκαμε και έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, ο οποίος με την ιδιότητα του θεολόγου και του ιστορικού θα συζητήσει μαζί μας όλα αυτά τα επίκαιρα θέματα. Κύριε Σιδηρά, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην εκπομπή μας και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια γόνιμη και δημιουργική συζήτηση μαζί σας, γνωρίζοντας και προσωπικά την ευαισθησία που έχετε για τα ζητήματα αυτά. Κύριε Μαλούση, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας, στις πολιτικές αναφορές, και οφείλω να πω ότι αυτή η εκπομπή σήμερα καταγράφεται και δημοσιοποιείται σε μια περίοδο κρίσιμη για τα εθνικά ζητήματα της χώρας, σε μια περίοδο κρίσιμη για το έθνος των Ελλήνων, το οποίο βάλεται πανταχώθεν και κυκλούται από όχι ιδιαίτερα φιλικές χώρες, και σε μια περίοδο που απαιτείται υψηλό εθνικό φρόνημα, ζωηρή συνέστηση της ευθύνης του κάθε πολίτη και βεβαίως υπεύθυνη αμετακίνητη στα δίκαιά μας κυβέρνηση. Μάλιστα. Κύριε Σιδηρά, πολλής λόγος γίνεται ότι οι Έλληνες δεν γνωρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Εάν ισχύει αυτό, ποια πιστεύετε ότι είναι η αιτία για την κατάσταση αυτή? Κύριε Μαλούση, οφείλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έναν γενικό αφορισμό. Η τοποθέτησή μου πρέπει να είναι λελογισμένη και αντικειμενική. Μετά την μεταπολίτευση βλέπουμε, παρατηρούμε ότι αμβλύνεται αυτό που λέμε ιστορική γνώση στις νεότερες γενιές. Στις νεότερες γενιές η ιστορική γνώση αμβλύνεται, ενώ στις παλαιότερες μπορώ να πω ότι είναι ακμαία. Αυτό δεν είναι μία αφοριστική τοποθέτηση προσωπική δική μου. Πολλοί επιστήμονες, παιδαγωγοί, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι έχουν καταλήξει ότι οι νεοέλληνες, κυρίως οι νεότερες γενιές, για να είμαι πιο ακριβής, αγνοούν την ιστορία του ελληνικού έθνους, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι πολλές φορές συγχαίουν γεγονότα, χρονικές ιστορικές περιόδους, πολλές φορές, αν θέλετε, βρίσκονται σε μία σύγχυση για αυτό που είναι το ιστορικό παρελθόν των Ελλήνων και γενικότερα παρουσιάζουν ένα έλλειμμα ιστορικής γνώσης. Δεν μπορώ να πω ότι οι νεοέλληνες γενικότερα δεν γνωρίζουν την ιστορία τους. Γι' αυτό το προσδιορίσα ότι οι νεότερες γενιές μετά το 1974 με την μεταπολίτευση, σε μία προσπάθεια ίσως εξυγχρονισμού της παιδείας, εντός εισαγωγικών η λέξη εξυγχρονισμός, σε μία προσπάθεια να αποτινάξουν κάποια στερεότυπα του παρελθόντος, όταν η ιστορία χρησιμοποιήθηκε από ανελεύθερα καθεστώτα, πήγαν στην αντίπερα όχθη και κατέληξαν οι νέοι μας, με την ευθύνη βέβαια και των οικογενειών αλλά και του σχολείου, του εκπαιδευτικού συστήματος, σήμερα να στερούνται βασικών ουσιαστικών γνώσεων της ελληνικής ιστορίας. Δεν μπορείς να πας πουθενά στο μέλλον, έλεγε ένας μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, αν δεν γνωρίζεις από πού έρχεσαι. Δεν μπορείς να κατακτήσεις το μέλλον εάν δεν είσαι άριστος γνώστης του παρελθόντος και αν δεν κατανοείς το παρόν. Τα αίτια λοιπόν, τα οποία κατά την άποψή μου διαμορφώνουν αυτό το κάπως απογοητευτικό, όντως και παρατηρήσιμο και καταγεγραμμένο γεγονός ότι στερούνται ιστορικής γνώσης οι νεοέλληνες, τα αίτια είναι πολλά.